Θα δούμε τι έχει γίνει με τον Γιώργο Καπουτζίδη. Χαρά Λεμονή, θα είναι τελικά υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Γιατί αυτό υπήρχε, αυτή η φημολογία είχε γραφτεί και στο διαδίκτυο ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης κατεβαίνει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Η είδηση λοιπόν αυτή, Φίλιππε, οδήγησε σε έναν μικρό χαμό από σχόλια στο Twitter και ο ηθοποιός βέβαια έδωσε τη δική του απάντηση, η οποία ήταν πληρωμένη και φυσικά αρνητική. Έγραψε λοιπόν, έχω δηλώσει δεκάδες φορές ότι δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με την πολιτική και καμία όρεξη να ενταχθώ σε κανένα κόμμα. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτό έγραψε αρχικά. Στη συνέχεια γράφει. Εν τω μεταξύ, επειδή είχα πρόβα μέχρι αργά, τώρα κατάλαβα τι έγινε. Εδώ αναφερόταν στο χαμό που έγινε στο Twitter, όπου κάποιοι τον έβρισαν κιόλας. Τον έβρισαν. Για να βρίσεις κάποιον, λέει, στα social media, δεν χρειάζεται να πει ή να κάνει κάτι. Απλώς πρέπει να έχεις εσύ μέσα σου την ανάγκη να βρίσεις. Και σε κάποιο δεύτερο story, πάλι στο Instagram, γράφει «Ανήκω στις γάτες μου, πουθενά αλλού». Τώρα βέβαια το Twitter είχε περίεργες αντιδράσεις. Να διαβάσω έτσι μία-δύο. Το θέμα είναι πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Ναι, από μια διαρροή. Από κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε τον Γιώργο Καπουτζίδη να συμμετέχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ σωστά. Ναι. Από αυτή τη διαρροή ξεκίνησαν. Από αυτή τη διαρροή. Ναι, ναι. Και αναπαρέχθη από όλα τα μέσα. Κατηγορηματικά. Αρνείται κατηγορηματικά, ναι, βέβαια. Μάλιστα. Μέχρι να το δούμε υποψήφιο. Κάτσε και περίμενα. Δεν νομίζω. Καλά, έχουμε δει τέτοια. Χαρά Λεμονή. Έχουμε δει. Κυβιστήσεις. Έχουμε δει. Πάμε γρήγορα να δώσουμε τώρα. Πάμε γρήγορα να δώσουμε το νούμερο ένα εργαλείο πιασήματος. Έχει πέσει κάτι κάτω. Γιατί να σκύβεται.